Σε κινητοποιήσεις προχωρούν το επόμενο διάστημα οι αγρότες, τονίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι μεγάλα, δημιουργώντας αδιέξοδα σε χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Και στην Άρτα οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Άρτα. Εμείς με επιδόματα δεν μπορούμε να ζήσουμε, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομοάρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, απευθύνοντας ταυτόχρονο κάλεσμα για συμμετοχή πρωτίστως στη σύσκεψη που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Για να συνεχίσουν οι μικρομεσαίοι αγρότες να βρίσκονται στα χωράφια τους και να καλλιεργούν, αλλά και να παράγουν για τις διατροφικές ανάγκες της χώρας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να γίνει και αυτό φέτος, συνέχεια και των προηγούμενων ετών, να βγούμε μαζικά στον δρόμο και να διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε για την αντιαγροτική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ώστε να πάρουμε μια παράταση, να δυναμώσει το αγροτικό κίνημα, να παλέψει από καλύτερες θέσεις για τα χειρότερα που ήρθαν και δυστυχώς θα έρθουν και πιο χειρότερα ακόμη. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ΟΜΟΑΡΤΑΣ καλεί τους αγροτικούς συλλόγους, μικρομεσαίους αγρότες και άλλους, το Εργατικό Κέντρο Άρτας, ταξικά σωματεία, τους συμμάχους μας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, την Κυριακή 21 Γενάρη και ώρα 18:30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, ούτως ώστε να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν από την επόμενη εβδομάδα και εδώ στο νομό της Άρτας, που και εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα ως μικρομεσαίοι αγρότες. Άλλη λύση δεν υπάρχει, δεν το κάνουμε ούτε από συνήθεια, ούτε γιατί κάτι δεν έχουμε να κάνουμε και λέμε να πάμε να βγούμε με τα τρακτέρ, να διαμαρτυρηθούμε, να κλείσουμε δρόμους, να ξενυχτήσουμε, να παρατήσουμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Θα δώσουμε και φέτος αυτή τη μάχη, όπως είπα και στην αρχή, για να πάρουμε μια παράταση, λίγα χρόνια ακόμη, να μείνουμε στον τόπο μας και να δυναμώσει το αγροτικό κίνημα. Γιατί όπως και στο παρελθόν, όσες κατακτήσεις είχε η μικρομεσαία αγροτιά, τις είχε μέσα από αγώνες, πότε μεγαλύτερους, πότε μικρότερους, αλλά κανένας αγώνας που ξεκίνησε δεν πήγε χαμένος. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή 21 του Γενάρη, 18:30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Άρτας, θα πρέπει όλοι όσοι πλήττονται από την αντιαγροτική πολιτική και από αυτά τα βάρβαρα μέτρα, όπως τα ανέφερε και ο συνάδελφος Κώστας Τσόγκας, θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και από κοινού να πάρουμε απόφαση για το τι θα κάνουμε, πώς θα βάλουμε εμπόδια σε αυτή την άγρια επίθεση τραπεζιτών, βιομηχάνων και άλλων, που αυτοί μπορούν σήμερα και ζουν με μεγάλες καταθέσεις και μεγάλους λογαριασμούς. Εμείς με επιδόματα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ήδη έχει αποφασιστεί ως πρώτο βήμα αγροτικό συλλαλητήριο την ερχόμενη εβδομάδα στα πλαίσια και των κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων το διάστημα από 22 έως 28 Ιανουαρίου. Την Τρίτη στις 16 του Γενάρη στη Λάρισα έχει συνεδριάσει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με θέμα τις υπερχόμενες κινητοποιήσεις. Όλοι οι συνάδελφοι από την Ελλάδα που ήμασταν παρόντες αποφασίσαμε από κοινού από τις 22 του Γενάρη μέχρι και τις 28 να διοργανωθούν συλλαλητήρια κατά τόπο σε κάθε νομό και αγροτικά μπλοκ. Αναλύσαμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν και εκεί πήραμε και αυτή την απόφαση. Είμαστε πανέτοιμοι, με κάθε τι πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι συνάδελφοι και ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα ξαναυπάρξει εκ νέου σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής αυτή τη φορά στην Λάρισα. Και εκεί θα δούμε και το τι μέλη γενέστε. Τα αιτήματα είναι γνωστά παντού σε όλους τους συναδέλφους. Είναι φυσικά πρώτο και πρώτο είναι το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Η τεράστια φορολογία που μας μαστίζει τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα
τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές που καλούμαστε να πληρώσουμε στον ΕΦΚΑ με τις αυξήσεις που έρχονται από 1η-1η του 2018, είναι το ακατάσχητο στο χρηματικό όριο στους λογαριασμούς μας που ζητάμε 12.000 ευρώ το χρόνο συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Θέλουμε τις κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας, φθηνό αγροτικό ρεύμα και νερό, την κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα και εφόδια και τα αναγκαία έργα υποδομής για τον αγροτικό τομέα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νομού. Θέλουμε τον ΕΛΓΑ να είναι κρατικός 100% και να αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο. Θέλουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των χωραφιών μας στον ΕΛΓΑ, διότι όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή τα μόνα έσοδα που έχει ο ΕΛΓΑ είναι από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Είναι περίπου γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και από αυτά τα χρήματα ο ΕΛΓΑ πληρώνει το προσωπικό και αν περισσέψει θα μας αποζημιώσει και εμάς. Ήδη στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει το 2017, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Και οι συνάδελφοι αγρότες είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν αποτέλεσμα, τόνισε από την πλευρά του και ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Χριστόφορος Κοσμάς. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους αγρότες, υπογράμμισε, αλλά σε όλους όσοι πλήττονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, οι κινητοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν πρέπει να είναι μαζικές και να έχουν αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πρώτα μέσα στην κοινωνία, που είναι αναγκαίο και αυτό, και κατ' επέκταση να ακουστεί αυτό το κίνημα σε αυτούς που καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις που πολλές φορές εξωπραγματικά αποφασίζουν για τις τύχες μας και για το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας. Είμαστε σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση. Δυστυχώς κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δεν θα αφαιθούμε όμως και δεν θα είμαστε έρμεα και βορρά για καμιά πολιτική που θέλει να ισοπεδώσει τον αγροτικό κόσμο και τις λαϊκές τάξεις. Το κάλεσμα δεν είναι μόνο αγροτικό, είναι ένα λαϊκό κάλεσμα απέναντι σε όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας μας που βάλλονται, που είμαστε στην ίδια τάξη και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο μας. Δεν κάνουμε εμείς οι αγρότες αντιπολίτευση και δεν μας απασχολεί ποια κυβέρνηση είναι, γιατί οι πολιτικές είναι οι ίδιες, είτε είναι η κυβέρνηση του Τσίπρα είτε είναι του... αύριο δεν ξέρω αν θα είναι του Κυριάκου ή οποιοδήποτε άλλο. Αποδεδειγμένα οι πολιτικές απέναντι στον αγροτικό κόσμο δεν έχουν αλλάξει και τα δεινά πολλαπλασιάζονται. Όπως πολλαπλασιάζονται και για τις άλλες τάξεις που εμείς είμαστε στο πλευρό τους και τασόμαστε πάντα σε κάθε αγώνα, σε κάθε μορφή αγώνα και λαϊκή εξέγερση. Πρέπει να το δούμε αλληλέγγυα αυτό το θέμα των αγροτών. Δεν είμαστε άνθρωποι του δρόμου γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Είναι επώδυνη η κατάσταση αυτή για μας και για τα νοικοκυριά μας και για τις οικογένειές μας. Επομιζόμαστε κι εμείς ένα κόστος μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι το αγώνα και ενός λαϊκού κινήματος που θα πρέπει όλοι μαζί να τον ακολουθήσουμε και να ταχθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου. Το αγωνιστικό πλαίσιο θα το καθορίσουμε με όλους τους αγρότες μέσα από τις συνελεύσεις, τόνισε ο κύριος Μπέτσας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη και θέλουμε να τη δώσουμε από κοινού με μικρομεσαίους επαγγελματίες, εργαζόμενους, ανέργους και μετάλλα λαϊκά στρώματα, καθώς έχουμε κοινά προβλήματα και κοινά αιτήματα με επίσης κοινό στόχο, την ανατροπή όλων των αντιλαϊκών μέτρων που μας οδηγούν στο ξεκλήρισμα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Εμείς όπως και πέρυσι και πρόπερσι θα ορίσουμε ημερομηνία για ένα παναρτινό αγροτικό συλλαλητήριο. Θα ορίσουμε ημερομηνία και θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη
για το καλύτερο αποτέλεσμα αυτού του συλλαλητηρίου, τη μεγαλύτερη μαζικότητα που θα πρέπει να έχει. Εκεί βέβαια θα συναποφασίσουμε τι μορφή κινητοποίησης θα γίνει. Θα γίνει κάποιος αποκλεισμός κάποιας υπηρεσίας δημόσιας, θα γίνει κάποιος αποκλεισμός δρόμου, θα στηθεί μπλόκο με τη μορφή που είχε πέρυσι, με τη μορφή που είχε πρόπερση. Αυτό θα το αποφασίσουμε από τη δυναμική που θα έχει το συλλαλητήριο και φυσικά εδώ είμαστε, τώρα ξεκινάνε, κορυφώνονται οι αγροτικές κινητοποίησεις, ο δρόμος θα είναι μακρύς και θα δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίζει το φετινό ξεσηκωμό της μικρομεσαίας αγροτιάς. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση που ιδιαίτερα και την περσινή χρονιά αλλά και τη φετινή από ό,τι φαντάζομαι και από ό,τι βλέπω ανατριχιάζουν όταν ακούν ότι οι αγρότες θα βγουν στον δρόμο. Ακόμη και αυτοί που παλεύουν για μια καρέκλα εξουσίας έχουν τον ίδιο τόρο και με την κυβέρνηση παρότι λένε ότι έχουν διαφορές. Διαφορές τους είναι πιο πολύ στο ποιοι θα καθίσουν στις καρέκλες.